Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να πω, εκ των υστέρων αφού δεν μου δόθηκε ευκαιρία εκ των προτέρων, να είναι πιο προσεκτικός ο κύριος Μπούκλης όταν θα αναφέρεται στο επιμελητήριο, στην ΟΕΒΕ και στους συλλόγους, διότι χτες είπε πάρα πολλές φορές ότι δεν ήμασταν παρόντες και ότι ό,τι είχαμε κάνει μέχρι στιγμής το είχαμε κάνει σαν κινήσεις εντυπωσιασμού, γιατί αν θέλαμε να ήμασταν θα ήμασταν. Μόνο που για να ήμασταν έπρεπε κάποιος να μας έχει ενημερώσει. Ανενημέρωτοι δεν μπορούμε να πηγαίνουμε σε κάθε συμβούλιο περιφερειακό και να το παρακολουθούμε μήπως και κάτσει και συζητήσουν αυτό που μας αφορά. Έχουν προηγηθεί 200 επιστολές διαμαρτυρίας από την Κόρινθο και από το Κιάτο προς την περιφέρεια, από την ΟΕΒΕ και από το Εμπορικό Σύλλογο του Κιάτου. Έχει προηγηθεί και από την ΟΕΒΕ θέση και από τη ΓΕΣΕΒΕ επίσημα ποια είναι η θέση μας, όπως έχει προηγηθεί και από το Επιμελητήριο και από τον Εμπορικό Σύλλογο. Τώρα, αν ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Κόρκας, είναι σε άλλου είδους συζητήσεις επί προσωπικού, αυτό δεν αφορά το Σύλλογο, δεν αφορά την ΟΕΔΕ, δεν αφορά τη θέση του Επιμελητηρίου. Το ξεκαθαρίζω, γιατί σε μια προσωπική συζήτηση που είχα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου, μου είπε ότι θα έπρεπε να τα βρούμε με τον Όμιλο και να υπάρχουν ανταλλακτικά έργα και να προηγηθούν έμποροι από την Κόρινθο. Πράγμα το οποίο δεν με βρίσκει σύμφωνη καθόλου, διότι το πρόγραμμα είναι να γίνουν 10 καταστήματα μέσα σε αυτό το πολυκέντρο, τα οποία θα είναι από 189 τετραγωνικά μέχρι 2850 τετραγωνικά. Μιλάμε για εμπορικές καταστάσεις που δεν μας αγγίζουν, που δεν μπορούμε να τις αγγίξουμε και που σίγουρα δεν μπορούμε να τις ανταγωνιστούμε. Συγγνώμη, να τα πιάσουμε τη σειρά. Δηλαδή το πιο μικρό κατάστημα μέσα σε αυτό το μόλ θα είναι 189 τετραγωνικά. Μάλιστα, και θα υπάρχουν και 15 υγειονομικού ενδιαφέροντος από 34 έως 107. Μιλάμε για μια κατάσταση χρηματοοικονομικά που δεν μπορούμε ούτε να τη σκεφτούμε εμείς. Να τα πιάνουμε ένα-ένα, να τα εξηγούμε. Δηλαδή προβλέπετε μέσα σε αυτό το μόλ το πιο μικρό κατάστημα πόλης της Λιανικής. Ναι, είναι 189 τετραγωνικά. Και το μεγαλύτερο 2850. Άρα μιλάμε για μεγάλα καταστήματα. Γι' αυτό και πολύ μέσος σωστά. Μέσος όρος των καταστημάτων στο κέντρο της Κορίνθου πόσο είναι? 50 με 80 τετραγωνικά. Άρα το Νίκη πόσο θα είναι εκεί? Αυτό δεν το γνωρίζω. Δεν με αφορά καμία αλλαγή δόμησης που να τεινάξει όλη την αγορά στον αέρα και να μεταφερθεί στη σωληνουργία, πράγμα το οποίο θα εξυπηρετεί 10 ανθρώπους και άλλους ενδεχόμενα 10 από πίσω. Αυτό δεν αφορά και δεν αγγίζει τον εμπορικό κόσμο της Κορίνθου. Γι' αυτό και πολύ σωστά τοποθετήθηκε η κυρία Σούκουλη και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, η οποία μίλησε ουσιαστικά για την αλλαγή δομής της αγοράς αυτή τη στιγμή που θα γίνει. Θα καταλήξουμε όντως μία φραπεδούπολη. Είναι σίγουρο ότι θα κλείσουν τα καταστήματά μας, γιατί ο ανταγωνισμός, ανταπαντώ τώρα στην κυρία από τη Σπάρτη που ζητώ συγγνώμη που δεν θυμάμαι το όνομά της και από ό,τι κατάλαβα είναι συνάδελφος, είναι ελεύθερος επαγγελματίας και εκείνη, ότι αυτός είναι ένας αθέμητος ανταγωνισμός και δεν μπορώ να αντιπαρέλθω σε έναν άνθρωπο πάρα πολύ πλούσιο, ο οποίος θα έρθει να κάνει πάρα πολύ μεγάλη επένδυση και είμαστε μη συγκρινόμενοι. Ο καταναλωτής βέβαια πρέπει να καταλάβει ότι όταν θα συγκεντρωθεί το εμπόριο σε 10 χέρια, οι τιμές θα ανέβουν κι άλλο. Και εμείς οι πολύ μικροί δεν θα μπορούμε να ψωνίσουμε τίποτα σε αυτή κυρία την περίπτωση. Κυρία Ταψίδη, 10 μόνο μαγαζιά σε ένα μόλ μπορεί να καταστρέψουν το κέντρο της Κορίνθου? Εξαρτάται τι εμβέλειας. Φυσικά, όταν ένα κατάστημα έχει 2850 τετραγωνικά, εμπεριέχει σε μικρογραφία μέσα εσωτερικά τόσα πολλά καταστήματα που μπορούν να είναι χιλιάδες η αναλογία τους. Σαφώς. Και θα μας τεινάξει στον αέρα και δεν θα τεινάξει μόνο τον εμπορικό κέντρο της Κορίνθου, θα τεινάξει και του Κιάτου και της Νεμαίας και του Λουτρακίου και των όμορων δήμων του Νομού. Για να μιλήσουμε ανοιχτά, θεωρείτε ότι αυτά τα καταστήματα των 2850 τετραγωνικών, τα τεράστια αυτά, θεωρείτε ότι είναι προάγγελος ύπαρξης πολυκαταστημάτων, μεγάλων καταστημάτων σε εκείνη την περιοχή? Φυσικά. Εννοείται ότι θα δημιουργηθούν 2-3 πάρα πολύ μεγάλα καταστήματα αυτής της εμβέλειας, θα δημιουργηθούν και άλλα 6-7 πιο μικρά και μετά θα κλείσουμε όλοι. Γιατί ακόμα, να σας το πω και γύρω από τον κλάδο μου του οπτικού, ακόμα και αν μπορέσει να μεταφερθεί ένας οπτικός από όσους είμαστε εκεί, είναι αναμενόμενο ότι οι υπόλοιποι θα κλείσουμε. Αυτό που ακούγεται
Για να τα λέμε όλα ανοιχτά. Είναι ότι ήδη οι έμποροι της Κορίνθου έχουν κλείσει το δικό τους χώρο σε αυτό το πολυκατάστημα. Ενδεχόμενα να υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι να έχουν την οικονομική δυνατότητα και να μπορούν να το κάνουν αυτό. Δεν θα είναι όμως έξω από το κέντρο της πόλης. Πώς γίνεται να μετατοπιστεί? Θα μετατοπιστεί το κέντρο. Το οποίο κέντρο ήδη αυτή τη στιγμή, το μισό, έχει κλείσει. Το υπόλοιπο 1/3 έχει γίνει καφετέριες και έχουμε απομείνει οι υπόλοιποι, οι οποίοι ψυχοραγούμε. Οπότε πάρα πολύ εύκολα, όταν θα δημιουργήσουν και αυτή τη μορφή ανάπτυξης που αποφασίσανε, θα κλείσουμε και οι υπόλοιποι. Ενώ θα μπορούσαν να είχαν την καλή διάθεση και ο Όμιλος που δεν δέχτηκε ποτέ να με συναντήσει και να συζητήσω, παρόλο που το είχα ζητήσει πάρα πολλές φορές, αλλά και η Περιφέρεια και ο Δήμος που ήταν όλοι εναντίον μας, να σκεφτούν μια ανάπτυξη που να βοηθούσε και εμάς και τον νομό και ενδεχόμενα και όλη την Πελοπόννησο. Γιατί εάν είχε γίνει αποδεκτή η πρόταση του κ. Νανόπουλου να γίνει μια επένδυση και μια ανάπτυξη της μορφής Disneyland ή κάποιου πάρκου, όπως αρχικά είχε πει ο κ. Μπούκλης σε μένα προσωπικά σε τηλεφωνική μας επικοινωνία, τότε θα υπήρχε πραγματικά μια ανάπτυξη η οποία δεν θα ανταγωνιζόταν τη δική μας υποτυπώδη ανάπτυξη αυτή τη στιγμή που έχουμε. Πολλά Disneyland όμως, ακούμε, γιατί και στον ισμό Disneyland. Όλα αυτά όμως δεν έγιναν αποδεκτά ούτε από τον Όμιλο του κ. Στασινόπουλου, ούτε προς συζήτηση καν μαζί μας. Και λυπάμαι πάρα πολύ γι' αυτό, γιατί σαφώς κανέναν επενδυτή δεν μπορείς να τον περιορίσεις στο τι θα κάνει εφόσον θέλει να το κάνει νόμιμα. Υπάρχει όμως και το ηθικό, το οποίο πολλές φορές είναι νόμιμο, το ανήθικο, αλλά είναι ανήθικο. Αυτό δεν ξέρω εάν το σκεφτήκανε. Να παραμείνουμε λίγο σε μια αγορά που ψυχοραγεί. Καταρχήν άλλαξε το πολεοδομικό πριν από ούτε ένα μήνα. Και είναι σίγουρο από τις πληροφορίες που έχω ότι το πολεοδομικό για εκείνη την περιοχή άλλαξε, έγινε τουριστικό και κάθε τουριστική χρήση έχει και εμπορική χρήση. Άρα και ο Δήμος και η Περιφέρεια θέλανε να δημιουργηθεί ένα πολυκέντρο με καταστήματα εκεί. Και θεωρούσαν ότι αυτή ήταν η καλύτερη ανάπτυξη. Άρα, το να κλείσουμε και λέει εμείς, ότι δεν γνωρίζαμε τίποτα. Όλοι γνωρίζανε. Όπως γνωρίζαμε και εμείς τις προθέσεις όλων και δεν το αρνηθήκαμε ποτέ ότι το γνωρίζαμε. Και το μόνο που δεν ξέραμε ήταν την ημερομηνία που θα το συζητήσουν. Η αγορά της Κορίνθου, το είπατε και εσείς, ψυχοραγεί αυτή τη στιγμή το κέντρο της Κορίνθου. Μήπως χρειαζόταν να γίνει κάτι για να αλλάξει η κατάσταση αυτή? Αυτό το κάτι θα έπρεπε να το έχει κάνει η κυβέρνηση και θα έπρεπε να σταματήσει να ασκεί αυτή την τρομοκρατία και αυτή τη φορολογία για να μπορέσει να κινηθεί η αγορά. Αλλά έχουμε καταλάβει ότι θέλουν να αλλάξουν τα πάντα, να συγκεντρωθούν τα πάντα σε ολίγους και εμείς να είμαστε υπάλληλοι τους. Δεν ξέρω μόνο πώς θα τα καταφέρουν όλους εμάς να μας ταΐσουν, έστω 300 ευρώ το μήνα. Η τελευταία μου ερώτηση, για να κλείσουμε, γιατί νομίζω ότι είναι σαφέστατα αυτά. Πόσοι από τους καταστηματάρχες που είναι αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Κορίνθου είναι ιδιοκτήτες των κτηρίων? Γιατί έχουμε ακούσει επαναλαμβανόμενα ότι αυτό γίνεται η αντίδρασή σας και γνωρίζετε, καταλαβαίνετε από ποια πλευρά. Επειδή είστε από τους λίγους που είστε ιδιοκτήτες, υπάρχουν 4-5 οικογένειες που έχουν το κέντρο της Κορίνθου και ότι αυτοί έχουν σηκώσει τα νίκια ψηλά και έτσι δεν μπορούν να αντέξουν τα καταστήματα. Αυτό δεν ισχύει. Οι ιδιοκτήτες, οι περισσότεροι, δεν εκμεταλλεύονται οι ίδιοι τα μαγαζιά τους. Εμένα ο πατέρας μου εδώ είναι με ενίκιο από το 1972. Εμένα το δικό μου μαγαζί κάτω είναι ξενίκιαστο. Παρόλο που το ενίκιο το μείωσα 3 φορές και ο ενοικιαστής έφυγε και πήγε κάπου με υψηλότερο ενίκιο. Τα περισσότερα ενίκια έχουν κατέβει πάρα πολύ. Είναι ελάχιστα τα ενίκια που δεν έχουν κατέβει. Πάντως υπάρχουν ακόμα ενίκια στο υπάρχουν κέντρο της χώρας με 1.500 ενίκια, με 2.000 ευρώ. Υπάρχουν ακόμα ενίκια υψηλά και θα υπάρχουν, διότι δεν πέφτει η φορολογία. Δεν είναι ποτέ δυνατόν τα μισά ενίκια που εισπράττει ένας ιδιοκτήτης να τα αποδίδει στο κράτος. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Τα μισά ενίκια που εισπράττει τα αποθηκεύει για να τα παραδώσει στο κράτος. Αυτό είναι παράλογο. Γενικά, γι' αυτό σας είπα ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχει η κυβέρνηση η εκάστοτε. Και εντύπωση μας προκάλεσε το γεγονός ότι μιλήσατε για τον κύριο Κόρκα, τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου.
Ο κύριος Κόρκας σε μια προσωπική συζήτηση. Σαν πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου έφερε την πρόταση τη δική σας και σαν Θανάσης Κόρκας άνθρωπος σας είπε ότι έπρεπε σύλλογος... να σκεφτείτε ανταλλακτικά ωφέλη. Ναι. Ο Εμπορικός Σύλλογος Κορίνθου έχει πάρει μια απόφαση που αποκλείει την πιθανότητα συνεργασίας με τον Όμιλο και με το ΜΟΛ. Ο ίδιος ο κύριος Κόρκας σε μια κατηδίαν συζήτηση μου είπε ότι θα έπρεπε να τα βρούμε με τον Όμιλο, γιατί είναι νόμιμος και θα το κάνει, και ότι θα έπρεπε να έχουμε προς όφελός μας μια συνεργασία μαζί τους. Πάντως δικαιώνεται ότι πλέον είναι νόμιμος πλέον και πλέον δεν τον εμποδίζει και κανένα να το κάνει. Σαφέστατα, σαφέστατα. Γίνανε όλες οι κινήσεις πάρα πολύ σωστά. Τα θερμά μου συγχαρητήρια.